Άσπρο είδε πουθενά. Κοίτα, με ρωτούσες μόνο στην Αμερική. Με ρωτούσες πριν σε σχέση με το, με το XR που είχα, το 125, έτσι. Το XR μου ήταν πιο εύκολο. Αυτό δεν με ρώτησες. Ναι, το XR μου ήταν πιο εύκολο. Αυτό όμως μπορεί να ταξιδέψεις. Να βγάλεις απόσταση. Και αυτό ωραίο, κόκκινο με μαύρο. Το πέτυχες πουθενά. Να σου πω κάτι. Ρόδες μαύρες έχει, έτσι. Μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω εγώ τώρα, για να δω. Μπορώ να το κάνω αυτό εγώ. Αλλάζω δύο πλαστικά και τη σέλα. Ναι. Δεν ξέρω, το πειράζω. Το XR ήταν πιο trial, καταλαβες. Όπα. Εδώ έχει σκάρα αυτός, κοιτάξτε τι έχει. Ξάδελφος. Έχουμε πολύ κόσμο που μας ακολουθεί για αυτά τα μηχανάκια και έχει κάνει subscribe. Απλά δεν το ξέρει ακόμα. Σε λίγο θα μας ανακαλύψει. Θα μας ανακαλύψει. Κοίτα το αυτοκόλλητο εκεί, βλέπεις το αυτοκόλλητο που είναι στη μηχανή. Ποιο? Βλέπεις το καπάκι. Να. Το αφήνω. Δεν πειράζω ούτε αυτό. Ούτε αυτό δεν πειράζω. Ούτε τέτοια θα βάλω. Πώς θα πήρες το ένα πάνω πάρω κι εγώ. Παρανυχτές. Έχω ένα, α, είναι κόκκινες. Ναι, θέλω. Σβάψω. Τις δίνω λίγο ακριβές όμως, λίγο παραπάνω από όσο τις πήρα, δεν σε πειράζει. Λεφτά έχει το travel motor. Ανταλλαγή με ρέμους, εξάρτηση από XR. Έχει λεφτά το travel motor. Πληρώνω, ανταλλαγή με λεφτά. Κάνεις ανταλλαγή με λεφτά. Πώς έγινε να σκληρώνω την ανάρτηση, έλα εδώ είσαι πως ο δικός. Νομίζω τέρμα είναι, έχει μαλακές αναρτήσεις. Μπορεί να παίρνει ένα τσάκ, αλλά γενικά έχει πολύ μαλακή ανάρτηση. Ναι, πώς μπορώ να το καταλάβω. Αφού το άνοιξε καθόλου το ντουλαπάκι. Ναι, θα βάλω σκηνή εκεί μέσα. Άνοιξε το δουν και τα παιδιά. Είχε εργαλεία μέσα. Ναι. Mm. Εδώ θα βάλω ένα διάβροχο μια χρήση και ένα σκηνή. Άμα μπλέξω πουθενά να τραβήξω, καταλαβες. Εδώ έχω τις άδειες εγώ για αυτά, χωράει και εδώ. Α, τι είναι αυτά, ρε, μόνο αυτά έχει, τα βγάλες. Αυτά δεν πήρε τίποτα. Ρε, μένα ξέρει πόσα είχε. Εσύ έδωσε και κάτι παραπάνω, ρε φίλε. Να, ούτε μπουζόκλειδα έχει εδώ, ούτε. Ένα κατσαβίδι και δύο κλειδιά. Εμένα έχει και άλλεν. Α, έχει και κανένα άλλο. Εδώ σκέφτομαι πως θέλω να μην τα βγάλω. Τι τα θέλω αυτά. Εμένα έχει και να λύσει μέχρι και τη ρόδα με μεγάλα κλειδιά, με προέκταση να. Χρειάστηκε εσύ ποτέ να κάνει κάτι. Ναι, ρε. Τεντώνω λυσίδα. Βασικά με αυτά τα κλειδιά που είχε μένα, όλο το μηχανάκι το κάνει ό,τι θες. Όλες τις βίδες δηλαδή. Τι λες, ρε φίλε. Έχει μέσα όλα τα εργαλεία που το κάνει ό,τι θες. Όλο. Δεν υπάρχει κάτι που να μην λύνεται με αυτά που είχε. Ένα έχει 2-3 μέσα. Δεν μπαίνει εδώ. Είναι πολύ περισσότερα. Πώς με τα ψηρίσαν. Στάνταρ. Ε. Ναι, ρε. Πάω στο τηλέφωνο. Όχι. Είναι εντάξει, παιδιά, αυτή εκεί. Το πήρα. Μπουζόκλειδο γιατί δεν είχε. Εμένα έχει μπουζόκλειδο. Τι έχεις κάνει στον δρόμο, ρε φίλε, που χρειάστηκε. Τι έχεις κάνει στον δρόμο, επισκευή, δηλαδή θα κάνω, τι θα κάνω. Εγώ δεν ξέρω να φτιάχνω μηχανάκια. Το πάω στο τεχνικό μου, το πάω φτιάξω. Γιατί δεν έχω εργαλεία. Φορά από κρατασμούς, δεν ήταν καλά οι βίδες και με έφυγε το φρένο. Εδώ πέρα. Άμα δεν είχα μαζί τα εργαλεία να βγάλω μια βίδα από εδώ και με ένα σύρμα έβαλα μια βίδα εδώ, μια εδώ και τα άλλα από πάνω με σύρμα. Τα έκανα αυτά μπαμπάμ, δεν θα είχα φρένο. Είχαν φύγει και οι δύο και με έπεσε κάτω το φρένο. Τι λες. Τέτοια μικρό πράγματα, ρε. Όχι, δεν σου λέω να αλλάξει. Θα πει να χωρίς φρένο. Σπίτι. Εγώ μου πει λίγο τριήμερο. Πάθανα τις δυο μέρες να πούμε έτσι. Κοίταξε να δεις. Το μηχανάκι το ξεσκίζεις εσύ. Πάντα παίρνω εργαλεία. Το ξεσκίζεις, το έχεις πειράξει τις αναρτήσεις, το σήκωσες, το έχεις αλλάξει γρανάζια, λάστιχα, έχεις βάλει για τέτοιο, δεν το αφήνεις σε ησυχία. Άλλαξες τη μόνη, στρίβεις και είναι σκληρό το γκάζι, δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν έχω σκοπό να το κάνω αυτά για να χρειάζομαι εργαλεία. Εσύ να μπορεί να σε φύγει το τιμόνι τώρα. Ναι, αλλά εμένα είναι η μαμά αυτό, την μαμά, το έχουν κάνει από τη μαμά. Δύσκολο να χάσει τώρα αυτό.
πατέντες, είναι πατέντες, φίλε. Αυτό το μηχανάκι τώρα, το Bill, είναι για 20 χρόνια στα χέρια μου. 20 χρόνια θα κάνω εντούρο. Για 20 χρόνια θα έχω ένα μηχανάκι το οποίο θα είναι, πώς το λένε αυτό, θα το έχω εμπιστοσύνη, έμπιστο, για να πατάω το κουμπί και να φεύγω να κάνω εντούρο. Μπαταρία θα αλλάζω και λάστιχα και αλυσίδα και μπουζί και λάδια, τίποτα άλλο, για 20 χρόνια. Όπως το κάνω χρήση εγώ, έτσι. Και περνάω από τέτοια μέρη. Θα μπείτε και στο άλλο κανάλι να δείτε, στο Wild Moto, εκεί θα βάζουμε τζιπάκια και εντούρο, εκεί θα τα βάζω τα βίντεο αυτά.